Γιατί φεύγετε, κύριε Μαλέα? Βγήκατε χθες, κάνατε το μονόλογο 25 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα μιλήσατε, με κατηγορήσατε. Είπατε τον κόσμο τη Καστοριά ότι εγώ ευθύνομαι για την υλοποίηση του προγράμματο. Σας ξαναλέω. Κύριε Μαλέα, ας κάνει την ερώτηση όμως πρώτα. Ας κάνει την ερώτηση και μετά. Μου την έκανε και προηγουμένως. Κύριε Μαλέα. Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία Θράκη, κύριε Μαλέα. Έχουν προχωρήσει σε προκηρύξει. Όχι, γιατί σκοτώνονται και αυτοί. Διότι σκοτώνονται και σας λέω ότι φτάσανε πρόταση στη Δράμα με 700 θέσεις για 4.500. Εδώ και 50 μέρες πριν από εμάς ξεκίνησε πιλωτικά ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας που υποστηρίζεται αυτή, κύριε Παραχά, είναι 50 μέρες πιο μπροστά από εμάς. Ναι. Και δεν έχουν βγει προκηρύξεις. Δεν έχουν συμφωνήσει, σας και βγήκε εχθές, κύριε Μαλέα, αφήστε με λίγο να σας ακούσω. Άκουσα πριν μισή ώρα μαγνητοσκοπημένα και είπατε στον Καστοριανό λαό ότι εγώ ευθύνομαι για την καθυστέρηση του προγράμματος. Και ότι ζητήσαμε εμείς, σαν περιφέρεια της Μακεδονίας, να καθυστερήσει, δηλαδή να δώσει. Να πάρετε παράταση. Η περιφέρεια, είπα. Η περιφέρεια. Υπάρχει δηλαδή αυτό που λέτε, είναι σοβαρό. Δηλαδή, αν πραγματικά το έχετε σε χαρτί, εγώ προσωπικά θα απαιτηθώ από τη θέση του αντιπεριφερειάρχη. Όχι, δεν το έχω σε χαρτί. Και κοιτάξτε, όταν δεν έχετε κάποιο χαρτί, κύριε Μαλέα, δεν μπορείτε να βγαίνετε στον αέρα και να κατηγορείτε. Γιατί και εγώ μπορώ να πω πολλά. Δεν γίνονται με χαρτιά τώρα, μην τρελαθούμε. Έχω και στοιχεία, κύριε Μαλέα. Λοιπόν, δεν μπορείτε να παραπληροφορείτε τον Καστοριανό λαό. Την αδυναμία του Υπουργείου Εργασίας να υλοποιήσει ένα. Συγγνώμη, την αδυναμία. Περιμένετε, αδυναμία του Υπουργείου. Κύριε Παραδά, καταλάβατε τι είπα προηγουμένως. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ξεκίνησε 50 μέρες πιλωτικά το πρόγραμμα πριν από εμάς. Και ρωτήστε τον. Προχώρησε σε προκηρύξεις θέσεων. Θα έπρεπε τώρα να έχει πάρει και το άτομο, ούτε καν σε προκήρυξη. Θέλει να καταλάβει ο κύριος Σαββόπουλος. Όχι. Θα βγάλει επίσημα του Υπουργείου Εργασίας παράταση για όλη την Ελλάδα. Και θες έβγαινε ο Μαλέας και λέει ότι εγώ δεν ήμουν έτοιμος. Δεν ήταν έτοιμος, κύριε Μαλέα. Έχω το επιχείρηση. Για να ακούσουμε τον Πρόεδρο. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε. Στη Δράμα, η εκείνη περιφερειακή ενότητα, και γι' αυτό ίσως δεν θέλετε να καταλάβετε, εκείνη η περιφερειακή σας ανέφερε το κομμάτι της Δράμας. Για όλες τις άλλες περιοχές, για να μην τις ονοματίσουμε και μετά έχουμε. Έχει προχωρήσει, προκηρύξει. Να πείτε ονόματα, κύριε Μαλέα, πείτε ονόματα. Όχι, σας λέω, όχι, δεν έχουν προχωρήσει. Γιατί και ο λόγος είναι ο εξής. Μπορείτε να ακούσετε. Πώς περιμένετε να προχωρήσει η υπόλοιπη Ελλάδα όταν το πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε δύο μήνες πριν για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που θα έπρεπε τώρα να έχει τα τελικά αποτελέσματα των εργαζομένων και ρίχνετε την ευθύνη στην Καστοριά, γιατί το Υπουργείο Εργασίας δεν μπορεί να συντονίσει. Δεν μπορεί να συντονίσει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό συνολικού προπολογισμού 170 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, θα με αφήσετε να τελειώσω. Ναι, ορίστε, κύριε Σαββόπουλε, για ακούστε τον λίγο όμως. Αυτό είπατε εσείς, κύριε Σαββόπουλε. Ακούστε τον κύριε Σαββόπουλε λίγο. Λέω χαρακτηριστικά ότι ο καημός ο δικός μας ο μεγάλος είναι να πάμε με μικρές ενιαίες προτάσεις σύμφωνα με τις κατανομές που έχει κάνει για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Κοιτάξτε τι έχει γίνει σε όλη εκείνη την περιφέρεια. Ο κάθε νομός μπορεί να έχει έγκριση για 700 θέσεις και έχουν κάνει πρόταση με 4,5, με 2,5, με 7,500 θέσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το Υπουργείο Εργασίας δεν μπορεί να κάνει. Πώς θα τις αξιολογήσει? Ποιος θα κάνει την κατανομή? Το καταλαβαίνετε? Δεν θέλετε να καταλάβετε? Δεν μπορώ να σας πω ότι είναι πιο λιανά. Δεν μπορώ. Είναι κακό να παραπληροφορείτε τον κόσμο. Αυτό που είπατε για το 5% τη διαχείριση είναι παρά τη υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο για την Καστοριά. Λοιπόν, κύριε Παραδά, θα μου επιτρέψετε να μην συνεχίσω. Ναι, αλλά συγγνώμη, θα σας αποδεσμεύσω, αλλά προσέξτε λίγο. Δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα διαχειριστεί το 5%. Τον ενδιαφέρει να πάρει τη θέση. Μπορεί να το καταλάβει και ο Σαββόπουλος. Τι λέτε? Δεν μπορεί. Με γεια του, με χαρά. Θα πάει το 4% στην Αθήνα και θα μείνει 1%. Ακούτε τι λέει όμως ο κύριος Μαλέας? Τι λέει? Ο κύριος Μαλέας λέει ότι τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει όλη αυτή η υπόθεση που αναδεικνύεται με το 5%. Που δεν ισχύει αυτό. Που δεν ισχύει, λέει αυτό. Τον ενδιαφέρει να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Ο Σαββόπουλος μπορεί να ασχολείται και ο κάθε. Εγώ θέλω κάτι να ρωτήσω. Κύριε Μαλέα, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Επιτρέψτε μου λίγο και οι δύο. Κύριε Μαλέα, μου είπατε νωρίτερα. Ακούστε με λίγο. Σε ένα λεπτό. Δεν μπορεί ο κόσμος να ακούει αυτού του διαλόγου από του φορεί. Ωραία, ακούστε όμως κάτι. Ακούστε, κύριε Μαλέα. Ακούστε, κύριε Μαλέα. Όχι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το δήλωσε. Κύριε Σαββόπουλε, μισό λεπτάκι, παρακαλώ πολύ. Θέλω να κλείσουμε με κάτι που θα υποθεί και από τους δυο σας, αλλά να το καταλάβουμε απόλυτα. Αφήστε με να κάνω το ερώτημα όμως πρώτα. Ο κύριος Μαλέας. Κύριε Σαββόπουλε, ακούστε λίγο όμως, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Σαββόπουλε. Ακούστε με, κύριε Σαββόπουλε.
κύριε Σαββόπουλε, θα σας στείλω φωτογραφίες από την Τι φωτογραφίες, ρε παιδιά, είναι αυτές. Φωτογραφίες. Περιμένετε λίγο. Κύριε Μαλέα, μου είπατε νωρίτερα. Κύριε Μαλέα, είπατε νωρίτερα. Περιμένετε, κύριε Σαββόπουλε. Περιμένετε, κύριε Σαββόπουλε. Κύριε Μαλέα, είπατε νωρίτερα ότι όλοι οι Δήμοι και οι φορείς που εμπλέκονται, οι υπόλοιποι, δηλαδή νοσοκομεία κτλ., είναι έτοιμοι με τις προτάσεις. Έχετε μία απορία αν το επιχειρησιακό ή πρέπει να περάσει ή δεν πρέπει να περάσει περιφερειακό. Εγώ του το πρότεινα πριν 20 μέρες. Πολύ ωραία. Θα είναι στα πλαίσια της ενημέρωσης αντιπολίτευσης. Εσείς, κύριε Σαββόπουλε, είστε έτοιμος. Δεν έχω πουθενά προκήρυξη ότι είναι υποχρεωτικό. Πουθενά, μα πουθενά. Μα ο κύριος Μαλέας μου έλεγε χθες ότι το Σαββατοκύριακο που συνομιλήσατε, του είπατε ότι θα το περάσετε περιφερειακό. Θα το περάσω στα πλαίσια της ενημέρωσης, κύριε Παραρά. Αυτό όμως δεν αποτελεί κάποιο βασικό στοιχείο. Κάποια δέσμευση. Κάποια προϋπόθεση τέτοια δεν υπάρχει. Ωραία. Εσείς τώρα. Κύριε Μαλέα, κύριε Παραρά, τον πήρα το Σάββατο και τον είπα. Έχω πληροφόρηση ότι το Υπουργείο Εργασίας επίσημα την άλλη εβδομάδα θα δώσει παράταση ένα μήνα. Ναι ή όχι. Και με λέει δεν ξέρω τίποτε. Όφιλε ως φορέα διαχείρισης του προγράμματος να πάρει, είναι και κομματικός, να πάρει και να ρωτήσει. Και σήμερα μαθαίνω, επίσημα πιάνει το Υπουργείο και το παρατείνει όλο το πρόγραμμα για όλη την Ελλάδα. Δεν ευθύνει την Καστοριά, αν το Υπουργείο Εργασίας το παρατείνει για όλη την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο Καστοριανός λαός. Εσείς τώρα με το Ινστιτούτο Εργασίας θα το κάνετε, γιατί άκουσα και τον κύριο Χατζησημεωνίδη να λέει χθες ότι είναι απαράδεκτο να πάμε σε παράταση και να έχουμε καθυστερήσεις. Όποιοι ευθύνονται είναι λυπηρό, λέει αυτό που γίνεται, έτσι υποδήμαρχος. Αυτοί που ευθύνονται. Να ρωτήσω κάτι πιο απλό. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήστε, κύριε Πρόεδρε. Αν όλη η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει καταθέσει την πρόταση, έχει κανένα λόγο του Υπουργείου να δώσει παράταση. Μαλέα, αφήστε τα αυτά. Αφήστε αυτά. Δηλαδή, θα μπορούσε το Υπουργείο Εργασίας να εξαιρέσει την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και να υλοποιήσει το πρόγραμμα σε άλλες περιφέρειες. Ποια να εξαιρέσει αφού έχουν πάει στα τηλέφωνα για παράταση από όλους εσάς. Να το λέει, κύριε Σαββόπουλε. Κύριε Σαββόπουλε, σας το λέει ο άνθρωπος. Έχετε σπάσει τα τηλέφωνα για να ζητάτε παρατάσεις. Από την Κοζάνη προφανώς. Δεν αναφέρεται προσωπικά σε εσάς, εννοεί την ομάδα. Ας φέρει έναν μάρτυρα από το Υπουργείο ότι ζήτησε ο Δακής παράδοση. Εγώ να παρατηθώ. Αυτό θα παρατηθεί άμα δεν φέρει. Μπίλες, κύριε Παραρά, Τι λέτε. Κύριε Παραρά, αυτός μου πιστεύω ότι καταλαβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, έχω κουραστεί να ακούω ψέματα, τίποτα άλλο δεν σας. Εντάξει, κύριε Σαββόπουλε, γεια σας. Λοιπόν, κύριε Μαλέα, τι θα κάνουμε τώρα για το πρόγραμμα αυτό. Θα κάνουμε, περιμένουμε το Υπουργείο και όσοι θέλουν να ετοιμαστούν. Ο κόσμος τελικά ας μάθει να καταλαβαίνει, να αξιολογεί και να τα λέει σε αυτά που, σε αυτούς που πρέπει να τα πει. Τελεία και πάμε. Εντάξει. Αν νομίζει ότι φταίει το εργατικό κέντρο, ας βγει να τα πει. Αν φταίει ο Δήμαρχος της Καστοριάς, να τα ρίξει του Δήμαρχου της Καστοριάς για να καταλάβει ότι κάτι έχει. Εσείς όμως μου λέτε ότι είστε. Σε όποιο θέλει να τα ρίξει, αλλά έχει ονοματεπώνυμο. Αυτό το μπαλάκι ότι φταίει το κακό Υπουργείο να τελειώνει. Δεν φταίει το Υπουργείο. Δεν φταίει το Υπουργείο. Μάλιστα. Γιατί αν ήταν έτοιμοι, ας ερχόταν και να κάναμε δημόσιο αίτημα η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ότι δεν θέλουμε παράταση γιατί είμαστε έτοιμοι. Ναι. Και να του κατηγορήσουμε ευθέως το Υπουργείο. Αλλά αφενός κάνουμε τα τηλέφωνα για την παράταση γιατί δεν είναι έτοιμοι και απ' την άλλη φταίει το κακό Υπουργείο. Δεν φταίει το κακό Υπουργείο.